Αυτές οι καρδιά μου ανηφόρες, αυτές οι ώρες εσύ μπορείς πιο ψηλά. Καλησπέρα, Έλενα. Καλησπέρα, αγάπη μου. Κάνει. Είμαι πάρα πολύ καλά. Κρυώνω λίγο, αλλά σένα σε πρέπει με τα κοντομάνικα. Ναι, γιατί είμαι στον έρθεμο χαρακτήρα τη ρεπόρτερ, γι' αυτό. Α, ναι, βέβαια. Σωστή. Θέλεις να μας ξεναγήσεις λίγο στο χώρο. Βρισκόμαστε στο θέατρο Βράχων. Έχουμε να κάνουμε την μεγάλη μας συναυλία, το οποίο μαγνητοσκοπείται επίσης. Θα είμαι εγώ μαζί με τον Μάνο Πυροβολάκη. Όπως ήμασταν όλο το καλοκαίρι και έχουμε τους φίλους μας, τους αγαπημένους, τους Σταβέντο και τον Γιώργο Σαμπάνη. Θα περάσουμε 2,5 με 3 ώρες με πολύ τραγούδι, με πολύ κέφι, με ρυθμό και με ευαισθησία, θα έλεγα. Και με ευαισθησία, βέβαια. Okay. Λοιπόν, να πούμε ότι έκανες μια πολύ μεγάλη περιοδία, ότι ήταν η πρώτη φορά που ταξίδεψες τόσο πολύ στην Ελλάδα το καλοκαίρι. 28 στάσεις μέχρι στιγμής, αυτή είναι η 29η. 29η, άρα η πρώτη τελευταία, αλλά συνεχίζει να είναι μεγαλύτερη, γιατί αυτοί θα δούνε όλοι οι Έλληνες στον Α αργότερα. Μπορεί να βγει και DVD αυτό, να το ρωτήσω από τώρα. Α, μακάρι, εύχομαι. Εύχομαι να βγει. Να μην ξεχάσουμε να πούμε ότι και ο Κώστας Καπετανίδης είναι ο σκηνοθέτης. Όπως έχετε και στα ΜΑΤ γενικότερα. Αυτά. Όλα καλά. Όλα τέλεια. Υπογράφουν πολλοί άνθρωποι βέβαια σε όλη αυτή την περιοδία. Θα ξεκινήσω με την Άντρη Ορφανίδος, παραγωγός από τη Γαλαξίες Productions που συζητούσαμε από πέρσι τον Αύγουστο. Μάιστος είναι ο Θανάσης Χόντρος. Έχουμε 10 μουσικούς, 3 φωνητικά, 6 άτομα στο χορευτικό, το οποίο υπογράφει Φωκάς Αβγελινός. Και μετά βέβαια είναι στον ήχο ο Νίκος Χρονόπουλος και ο Πάρης Αναγνωστόπουλος. Πάρα πολύ καλά ξέρεις όλους τους συντελεστές, που δείχνει ότι είσαι κοντά στους συνεργάτες σου και δεν είσαι, ας πούμε, ντίβα. Δεν θα έλεγα, γιατί πιστεύω ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που με υποστηρίζουν και με βοηθάνε είναι και αυτοί καλλιτέχνες τριγύρω μου. Και επίσης αυτό που χαίρομαι περισσότερο μέσα στην περιοδία είναι ότι έχουμε και πάρα πολύ νέα παιδιά μαζί μας. Και χορευτές και μουσική. Και οι χορευτές είναι άλλωστε, πάντα ο Φωκάς έχει πολύ νέους χορευτές, αλλά έχουμε και καινούρια κορίτσια στα φωνητικά, ακόμα tour manager, οι personal assistants που έχουμε, ο personal assistant του φωτιστή και του ήχου. Δηλαδή είμαστε πολλά και νέα παιδιά είναι. Βέβαια οι μεγάλοι, πώς λέμε, ο νέος είναι ωραίος και ο παλιός είναι αλλιώς. Άρα συνήθως και εμείς τα νέα τα παιδιά μαθαίνουμε περισσότερα από τους ανθρώπους που έχουν δουλέψει πάρα πολλά χρόνια. Και βέβαια οι περισσότεροι είναι και στην ήμου συνεργάτη τα τελευταία 4 χρόνια. Έχεις κάποιο έτσι πιο αγαπημένο? Βέβαια και το άνθρωπο να είναι μαζί. Μέσα το θυμού. Κοίτα, τον κάθε έναν τον αγαπώ διαφορετικά. Βέβαια με τους ανθρώπους που περνώ την περισσότερη ώρα μες στο καμάρι, σίγουρα είναι λίγο διαφορετικά. Δηλαδή προλαβαίνουμε και λέμε πιο πολλά προσωπικά πράγματα και μοιραζόμαστε περισσότερα προσωπικά πράγματα. Τι περιμένεις να δεις σήμερα? Κάτι πολύ εντυπωσιακό.
όπως πάντα. Γεια, χαίρεσαι να είσαι με το Παρίσι σου. Έχω ενθουσιαστεί. Είναι πολύ ωραία και την αγαπάμε. Τι περιμένεις να δεις σήμερα? Το καινούργιο της δίσκο και όπως πάντα θα είναι εκθαμβωτική. Ένα εκπληκτικό σοου με την Έλληνα να τραγουδά υπέροχα. Λίγο πριν τη συναυλία, έχεις κάτι σαν γούρι ή έχεις κάποια τελετουργία πριν ανέβεις σκηνή, έτσι, για να πάνε καλά τα πράγματα? Λες κάτι, κάνεις κάτι? Έχουμε κάποια πράγματα το οποίο κάνουμε μέσα, όχι δεν κάνουμε να τα πούμε. Και μετά με τους χορευτές μου έχουμε 2-3 συνθήματα. Πού είναι η φιλιό? Λάθη. Λοιπόν. 1, 2, 3, στο! Και μετά μαζί με την Άντρη. Η Άντρη παρακαλώ, η Άντρη Αρβανίδου παρακαλώ, κύριε Βίλου. Και 2-3 άλλα άτομα. Δηλαδή κάνω σχετικά 3 πράγματα πριν να ανέβω στη σκηνή. Καθόλου προκατάληψη, τίποτα. 3 πραγματάκια, δεν είναι τίποτα. Ναι, αλλά είναι το ένα είναι για μας που είμαστε μέσα, το οποίο κουβαλάμε το φορτίο και μιλάμε ο καθένας για τον καθέναν για να είμαστε καλά. Λέμε μια προσευχούλα, αυτό μπορώ να το πω. Μετά από έξω κάνουμε κάτι μαζί με τους χορευτές και μαζί με την Άντρη και τους υπόλοιπους κάνουμε κάτι πολύ χιουμοριστικό για μας, έτσι. Για να ανεβείτε και να είσαστε σίγουροι ότι όλοι γελάσουμε και λίγο. Τώρα που είσαι με τους χορευτές και όλα αυτά, μια ερώτηση προσωπικού ενδιαφέροντος. Το 12πόντο πάνω σκηνή με τις χορογραφίες, πώς το καταφέρνεις? Εξήγησέ το μου, τι προπόνηση ειδική έχεις κάνει? Εγώ θα έλεγα ότι νομίζω ότι είναι πιο δύσκολο ακόμα το να τραγουδάς και να χορεύεις ταυτόχρονα. Και σίγουρα σε δυσκολεύει περισσότερο με το 12πόντο. Να τραγουδάς και να χορεύεις και πάνω στην 12πόντο. Ναι, όλα μαζί θέλει λίγο εξάσκηση. Άλλωστε εγώ είμαι έτοιμα ακόμα για την πρώτη φορά τα τακουνάκια μου. Και πόσο παίρνει να προετοιμαστείς, να μάθεις μια χορογραφία το πριν φτάσουμε στην περιοδία, που είναι πολύ μεγάλη διαδικασία? Είναι ανάλογα. Είναι ανάλογα σε ποια φάση της ζωής μου βρίσκομαι. Δηλαδή, αν είμαι σε μια φάση στο οποίο μελετάω πάρα πολλά τραγούδια, έχω γραφώ ένα δίσκο και πρέπει να μάθω και αυτούς τους στίχους, καινούριες χορογραφίες, να ξαναθυμηθώ τις παλιές χορογραφίες, να διορθώσουμε παλιές χορογραφίες. Αλλά είμαστε όλοι πάρα πολύ προγραμματισμένοι. Όλοι τρέχουν τριγύρω μου για να με βοηθήσουν όσο μπορούν. Και νομίζω ότι όταν υπάρχει οργάνωση και προγραμματισμός, όλα τα καταφέρνουμε. Κάποιο στιγμιότυπο που να σου έχει μείνει στο μυαλό με την έννοια ότι ήσασταν μεταξύ σας, να μας δώσει λίγο backstage. Κάτι που να έγινε και να γελάσατε πάρα πολύ, να ήταν το highlight. Αλλά όχι πάνω σκηνή, από πίσω. Εγώ θα λέω ότι συνήθως είναι αργά τα βράδια. Ξέρεις, όταν όλοι έχουμε χαλαρώσει πάρα πολύ. Ένα πάρα πολύ στιγμιότυπο ήταν μαζί με τον Μάνο Περβολάκη και με τους πιάριστα, με τον Τόνι και τους διοργανωτές εκεί, που μας πήγανε σε ένα κριτικό πάρτι. Και μαζί με τον Μάνο χορέψαμε πάρα πολύ, τα πάντα από χανιώτικο, σούστα, γελάσαμε, τα τσουγκρίσαμε, περάσαμε πάρα πολύ ωραία.